Γιώργος. Δεν με είδες, αλλά εγώ σε είδα, Έλενα, και ήσουν μια κουκλάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα σε δω την Πέμπτη που θα παίξει στον Αντένα. Εμείς θα σας δούμε μαζί μια χρονιά. Πώς τι είπες, Νίκο μου? Να σας δούμε μαζί μια χρονιά, να συνεργαστείτε. Ναι. Νίκο, μας έχασες, γιατί με την Έλενα έχουμε συνεργαστεί. Τώρα θέλω. Α, τώρα. Τώρα είναι η στιγμή. Ποτέ δεν είναι αργά, λέω εγώ. Ξανά. Βλέπω το κλίμα είναι πάρα πολύ ωραίο πέρα στο στούντιο. Και εκτός αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το talent show που στον τελικό έχουν φτάσει τρία εντελώς διαφορετικά παιδιά μεταξύ τους. Δηλαδή μια πολύ πιο λαϊκή φωνή, ένας που είναι λίγο πιο ελαφρό pop λαϊκός και ένα κορίτσι που είναι πάρα πολύ pop. Και έχει πάρα πολύ ευχάριστη κίνηση. Καλή επιτυχία και στα τρία παιδιά. Ο κόσμος να ψηφίσει αυτό που θα αγαπήσει περισσότερο. Και θα είμαι και εγώ δίπλα σας την άλλη Παρασκευή. Σε περιμένουμε πάρα πολύ χαρά την επόμενη Παρασκευή εδώ στο τελικό του X Factor. Ξέρω ότι έχεις ετοιμάσει φοβερά πράγματα για μας. Οπωσδήποτε. Θα τα πούμε όλα αυτά. Βέβαια, θα τα πούμε όλα αυτά από κοντά την επόμενη Παρασκευή. Είσαι στο Διογέννης Studio αυτή τη στιγμή. Είμαι στο Διογέννης. Έχω την προετοιμασία πρωτού να βγω και πάνω στη σκηνή με τον Αντώνη Ρέμο. Συνεχίζουμε. Σε πόση ώρα εμφανίζεσαι, Έλενα? Περίπου σε, για να δούμε, 1 ώρα και 40 λεπτά από τώρα. Σε 1 ώρα και 40 λεπτά. Ναι. Ωραία, πρώτα να δούμε. Μπορεί και να προλάβουμε. Πρώτα να δούμε. Να γίνω όμορφη για σένα, λίγο πιο νωρίς είδα σήμερα, Σάκη μου. Πρώτα να δούμε τι θα γίνει εδώ απόψε στον ημιτελικό μας. Και μετά να έρθουμε να δούμε εσένα. Να έρθείτε, σας περιμένουμε. Είσαι εμένα ή σε εσένα. Όχι εγώ, γιατί. Ειδικά εσύ, ναι. Εγώ δεν θα μπορέσω, αλλά όλοι το ξέρω. Λοιπόν, άκου τι γίνεται εδώ, να πάρεις μια πρώτη γεύση από το τι θα γίνει την επόμενη Παρασκευή που θα είσαι μαζί μας. Από κοντά λοιπόν, το επόμενο ραντεβού μας. Να είσαι καλά, κουκλάρα μου. Πολλά φιλιά, να είστε καλά. Γεια σου, Έλενα.